Και το ξέρουμε αυτό, διότι ο Θεός πράγματι δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο και τον άνθρωπο ως καλωδία, ιδιαίτερο στον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του. Και επομένως τον έφτιαξε με προοπτική ο άνθρωπος να προχωράει και μαζί με αυτόν να αναζωογονείται και η φύση, προκειμένου ο άνθρωπος να μετάσχει στη χαρά του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να χαίρεται και όχι για να θρύβεται. Δυστυχώς όμως, όπως όλοι ξέρουμε, κάτι συνέβη ήδη από την αρχή της δημιουργίας, μια επανάσταση του ανθρώπου, μια άρνηση του ανθρώπου να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και γι' αυτό το λόγο τα πράγματα ανατράπηκαν και έτσι μπήκε το στοιχείο της αμαρτίας μέσα στην πορεία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή του ανθρώπου και επομένως αυτή η αμαρτία έφερε την φθορά, έφερε τον θάνατο και άρα την θλίψη και οποιαδήποτε δοκιμασία. Αυτό σημαίνει ότι κατά την πίστη μας υπάρχει πια η θλίψη και η δοκιμασία, αλλά ως καρπός της αμαρτίας του ανθρώπου και όχι ότι είναι κάτι που πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό. Δεν φταίει ο Θεός δηλαδή για το κακό το οποίο υπάρχει στον κόσμο, αλλά φταίει η προαίρεση, η κακή του ανθρώπου, η κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτούς μεγαλύτερους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας μας, έχει γράψει ιδιαίτερο έργο ακριβώς για να δείξει αυτή την πραγματικότητα, ότι ουκ έστι αίτιος ο Θεός του πόνου στη ζωή του ανθρώπου. Και θα σας μνημονεύσω όχι από τον Μεγάλο Βασίλειο, αλλά από έναν ασκητικό διδάσκαλο, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τον Άγιο Ιάννης Κλίμακος, που θα είναι και το ανάγνωσμα, η κλίμακα, το δικό του έργο, εκείνο το οποίο θα κυριαρχεί ιδιαιτέρως στη Μεγάλη Σαρακοστή, που λέει εκεί σε έναν λόγο του 7ου παιδί του Χαροποιού, πέμπτος μεταξύ των άλλων, ο Θεός αγαπητή μου. Δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του. Αλλά μάλλον θέλει ο Θεός να τον βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς αυτόν. Για να συνεχίσει και να πει στον Αδάμ, πριν από την παράβαση δεν υπήρχαν δάκρυα. Από εδώ και πέρα πια, με αυτό το δεδομένο και μάλιστα με την ερμηνεία την οποία δίνει η χριστιανική μας πίστη, ότι είναι καρπός της αμαρτίας του ανθρώπου ο πόνος και η δοκιμασία και η θλίψη, ερχόμαστε στην αντιμετώπιση αυτού ακριβώς του φαινομένου. Και πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι, αλλά και ολόκληρες φιλοσοφίες και θρησκείες που θέλουν να αποφεύγουν τον πόνο και την θλίψη, θεωρώντας το ότι είναι μόνο κάτι δαιμονικό. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να το αποφέρει. Και επάνω σε αυτό να μνημονεύσουμε μεταξύ των άλλων και ολόκληρη τη θρησκεία του Βουδισμού, που στην πραγματικότητα είναι μια άρνηση της ζωής, διότι προσπαθεί ακριβώς να αποφύγει τον πόνο. Ο πόνος ήταν εκείνο που έκανε, εκείνος που το ξεκίνησαν ή εκείνον που το ξεκίνησε να φτάσει στο σημείο να πει ότι πώς θα αποφύγω τον πόνο, πρέπει να αποφύγω ουσιαστικά να μετέχω στα κύρια σημεία της ζωής, είτε λέγεται αγάπη, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο αρνητικό, ακριβώς για να μην πονάω. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγκάσει σε φιλοσοφία αυτήν ακριβώς την αποφυγή των θλίψεων, λέγοντας ότι όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει πόνος, εκεί ακριβώς θα φεύγω. Δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, διότι βλέπουν μόνο πια την αρνητική κατάσταση. Η χριστιανική πίστη μας δίνει μια άλλη διαφορετική θεώρηση, η οποία ακριβώς μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Είπαμε ότι ξεκινάει με το δεδομένο ότι υπάρχει η θλίψη και η δοκιμασία στη ζωή μας, αλλά πια, μετά ακριβώς από την παρουσία του Θεού, μετά από την αποκάλυψη του Θεού, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι αξιοποιεί αυτόν τον πόνο, αυτή τη θλίψη, αυτή τη δοκιμασία, ο Θεός για τον άνθρωπο και τον έχει πια σαν ένα παιδαγωγικό μέσο, μια παιδαγωγία, αυτό το οποίο είπε προηγουμένως, ακριβώς με έναν λόγο και ο πατήρ Νικόλαος, ότι πια χριστιανικά η θλίψη και η δοκιμασία είναι μια παιδαγωγία του Θεού. Κατεσημολογιώτατο πατέρα Γιώργο,
διότι νομίζω το καταλάβατε όλοι σας, πόσο ωραία, πόσο ζωντανά, πόσο παραστατικά, πόσο αγιογραφικά και πατερικά και ασκητικά μας παρουσίασε το τεράστιο αυτό θέμα της θλίψεως της ζωής μας. Και νομίζω ότι όλοι το έχετε προσέξει, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και τον ημερό μας, ακριβώς δια της θλίψεως πηγαίνουμε κοντά στον Θεό. Ο ψαλμωδός τι λέει, εν ημέρα θλίψεως το Θεό σε ζήτησα και ούτε πατή. Όταν μου ήρθε λέει η θλίψη, εζήτησα να επικοινωνήσω με τον Θεό. Επικοινώνησα, στάθηκα ικανοποίηση και δεν απατήθηκα. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τον Άσο το Υιό. Όταν τσέπωσε το επιβάλλον μέρος της ουσίας, στράφηκε σε φυγή, εγκατέλειψε πατέρα, σπίτι, στοργή, τα πάντα και ακολούθησε την άστοχη ζωή. Μόλις ήρξα το υστερίστε, μόλις επείνασε, μόλις έμεινε γυμνός, μόλις έμεινε ψυχόλητος, τι αποφάσισε. Εγερθείς, πορέψομαι προς τον Πατέρα. Να λοιπόν ότι δια των θλίψεων θα εισέλθομαι στην Βασιλεία